Το είχαμε προαναγγείλει ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει προμηθευτεί 2 ISOBOX, ένα για το κάθε ένα νοσοκομείο, για το Άργος και για το Ναύπλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, γιατί βεβαίως θα γίνεται η πρώτη υποδοχή κάθε πιθανού ύποπτου κρούσματος. Οπότε θα μπορεί να υπάρξει μια αξιολόγηση του κρούσματος χωρίς βεβαίως να περάσει μέσα από και να διέρχεται από όλους τους χώρους του νοσοκομείου, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται προς το σκοπό της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Είναι μία από τις δράσεις οι οποίες είναι πολλές. Θα σας κρατάμε ενήμερους για το πώς ακριβώς η περιφέρεια συνδράμει την προσπάθεια αυτή με ουσιαστικές παρεμβάσεις, με αγορά υλικού που είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν μιλάω μόνο για μάσκες, γάντια κτλ. Ομιλώ για αναπνευστήρες, τους οποίους ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να προμηθευτούμε και να βρούμε. Παρά τα αυτά έχουμε ήδη προμηθευτεί κάποιον αριθμό. Όσον αφορά CPAP, αυτά τα μηχανήματα οξυγόνωσης που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολλοίς κόσμος έχει σωθεί σε όλο τον κόσμο ακριβώς με την ύπαρξη αυτών των CPAP, και τα οποία θα παραδίδουμε στα δύο νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας όπου χρειαστεί, στο Λιγουριό και στην Ερμιονίδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είναι βεβαίως το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε από πλευράς περιφερειακής ενότητας Αργολίδας και περιφέρειας Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα και παράλληλα, ξέρετε, το έχετε δει και το έχετε αναδείξει κιόλας, ότι γίνονται και στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιες υπηρεσίες απολιμάνσης. Έχουμε παραχωρήσει και αντισηπτικό υγρό. Έχουμε ένα θέμα, μια έλλειψη με τις μάσκες, όπως όλος ο πλανήτης. Κοιτάμε να το λύσουμε και αυτό. Έχουμε δώσει στα ΕΚΑΒ στολές εξειδικευμένες αντισηπτικό υγρό και γάντια. Και βεβαίως υπάρχει μια καθημερινή εγρήγορση από πλευράς περιφέρειας, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στο θέμα των υλικών στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στο υγειονομικό κομμάτι. Ξέρετε άλλωστε, και το έχει πει πολλές φορές και ο Περιφερειάρχης, ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου στο θέμα το υγειονομικό μας είχε βρει αρκετά πίσω. Πολύ λίγα κρεβάτια μεθ, πολύ λίγες και όχι ικανές τελεχώσεις στα νοσοκομεία και στις υγειονομικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή το ΕΟΔΗ αναφέρει, δεν είναι μπέρδεμα, είναι το πρωτόκολλο με το οποίο καταγράφονται και σταχυολογούνται τα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή είναι 2. Τα οποία είναι στην Αργολίδα και είναι κατοίκον νοσηλεία, έτσι. Σε κατοίκον νοσηλεία. Ξέρουμε το δεύτερο κρούσμα από πού, σε ποια περιοχή είναι. Όλα τα ξέρουμε και τίποτα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε. Όχι, δεν μπορεί να ανακοινωθεί οτιδήποτε. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και ο μόνος ο οποίος γνωρίζει είναι ο ΕΟΔΗ. Και με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ κινούμεθα. Δεν είναι πάρα πολλά στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά αυτό βεβαίως δεν σημαίνει τίποτα. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν στο μέλλον περισσότερα κρούσματα και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Κοιτάξτε, να σας πω, αυτά είναι της περιφέρειας, είναι γύρω στις 15.000 και τα δύο. Είναι 15.000 και τα δύο, είναι καινούργια, γιατί αρχικά προσπάθησε να γίνει μια άλλη παραλαβή, αλλά μας φέρανε μεταχειρισμένα και βεβαίως δεν τα παραλάβαμε. Αυτά είναι καινούργια, είναι σε εξαιρετική κατάσταση ως καινούργια άλλωστε. Αυτή τη στιγμή τα παραχωρούμε με παραχωρητήριο στα νοσοκομεία και μόλις λήξει η περίοδος αυτή, που είναι απαραίτητα και αναγκαία, θα επιστραφούν στην περιφερειακή ενότητα, γιατί βεβαίως θα τύχουν καλής χρήσης σε άλλους τομείς.